αφορμή η Παγκόσμια ημέρα σήμερα, η οποία είναι... Είναι Παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Πέμπτη του Οκτωβρίου. Και βεβαίως είναι μια ευκαιρία να στρέψουμε το βλέμμα σε ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητα, να τους βοηθήσουμε και να είμαστε κοντά τους παρέχοντας κάποιες βοήθειες. Ακριβώς. Βάζουμε μία ανωτελεία, ανοίγουμε αυτή τη μικρή παρένθεση και θα πάμε στον κύριο Μαρκοδημητράκη, Μενέλαος Μαρκοδημητράκης, ένας άνθρωπος δραστήριος, ευαίσθητος, κοινωνικός και αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης με προβλήματα όρασης. Κάπως έτσι, Μενέλα, μιλάμε στον Ενικό, έχουμε κάνει και εκπομπή μαζί στους ήρωες, τα έχουμε πει και πέρυσι εδώ στην Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα κυρία Σπανού, τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά τη σημερινή εκπομπή. Το καλή επικαιρότητα. Και θα πρέπει να προσέξουν όλοι αυτό το έντονο καιρικό φαινόμενο, να το πω και εγώ, γιατί πρέπει, αν δεν έχουμε κάποια σοβαρή δουλειά, να μην μετακινούμαστε τούτε στις ώρες και πρέπει να ευχόμαστε όλοι να γλιτώσουμε, τέλος πάντων, να μην γίνει. Ακριβώς. Να μην έχουμε πολλά προβλήματα. Το βλέμμα στραμμένο στις πληγήσεις περιοχές, στο Αρκαλοχώρι, στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Ακριβώς. Θέλεις... όλα τα βλέμματα στραμμένα. Βέβαια. Θέλεις να στείλεις ένα ηχηρό μήνυμα. Εκατοντάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Έχουν βρεθεί έξω από το σπίτι τους. Η Ένωση Τυφλών και εσύ προσωπικά, τι έχεις να τους πεις? Θα ήθελα να πω δύο λόγια σχετικά με αυτό. Να πω καταρχάς ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα, όπως είπατε, όραση, και αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστούνιου. Ουσιαστικά είναι η μέρα των τυφλών αύριο. Κατά κάποιο τρόπο γιορτάζουμε την απελευθέρωσή μας μέσω της κίνησης του λευκού μπαστούνιου. Θα λέγαμε λοιπόν ότι από τη μία μέρα στην άλλη, από τη μία στιγμή στην άλλη, μπορεί να βρεθεί κάποιος είτε χωρίς την όρασή του στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε τέτοια πολλά παραδείγματα στον σύλλογο, αλλά και χωρίς σπίτι καλή ώρα, όπως είναι δυστυχώς αυτό που συνέβη στο Αρκαλοχώρι. Και αυτό λοιπόν έχει ως συνέπεια αυτή την κατάσταση που πρέπει όλοι να βοηθήσουμε από πριν να είμαστε ευαίσθητοι και έτοιμοι να βοηθήσουμε προς κάθε κατεύθυνση. Από τη μία μέρα στην άλλη λοιπόν ένας άνθρωπος μπορεί να χάσει την όρασή του. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το σπίτι του και με την καθημερινότητά του. Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις, εσύ μου το έχεις πει, Μενέλα, πρέπει να σταθούμε και στεκόμαστε στα πόδια μας. Επιβάλλεται να σταθούμε στα πόδια μας. Επιβάλλεται βεβαίως, επιβάλλεται να σταθούμε στα πόδια μας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας και να ξεπεράσουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί σε αυτήν. Διότι η ζωή μας είναι και προβλήματα αλλά και χαρές. Πότε προβλήματα, πότε χαρές. Θα πρέπει να χαιρόμαστε με τις χαρές και να κάνουμε αγώνα να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Και να ξέρουμε ότι ξεπερνιούνται τα προβλήματα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν και οι άνθρωποι στο Αρκαλοχώρι θα ήθελαν να κάνουν λίγο υπομονή, σιγά σιγά θα ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Λοιπόν, επίσης, και με αυτό, ναι. Ναι, επίσης θα ήθελα να πω ότι αν κάποιος τυφλός στο Αρκαλοχώρι χρειάζεται κάποια βοήθεια, έχει κάποια ανάγκη, καλό θα ήταν να επικοινωνήσει με το σύλλογό μας, με την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Κρήτης, να μας το πει προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Και με αυτό το δυνατό μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης από το Μενέλαο, εμείς βάζουμε μία ανωτελεία, Μενέλα, μέσα στον Νοέμβρη. Θα ασχοληθούμε και θα αφιερώσουμε μεγάλο μέρος της εκπομπής στα προβλήματά σας και στο σύλλογό σας. Δεσμεύομαι και το έχουμε συζητήσει και το έχουμε κανονίσει. Να είσαι καλά, φίλε Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Βάζουμε μία ανωτελεία. Θα τα ξαναπούμε τον Νοέμβριο, τον επόμενο μήνα, με το Μενέλαο. Με αυτό το ηχηρό μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης προς τους σεισμόπληκτους. Έχουμε και άλλα μηνύματα, Εύη, σήμερα και από Αυστραλία. Σωστά, και από Ισπανία. Για το Αρκαλοχώρι, για αυτούς τους ανθρώπους, για τους κριτικούς εκεί που ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά.